αυτό το κομμάτι και μέσα από εκεί θα αναδειχθούν όλα τα αποτελέσματα αυτά τα οποία όλοι προσμένουμε. Επίσης, θα ήθελα να πω και κάτι άλλο όσον αφορά την κότικη διατροφή και την μεσογειακή διατροφή. Έχουμε αναλάβει και μία πρωτοβουλία με το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα. Κάναμε κάποιες κινήσεις και κάποιες ενέργειες πάρα πολύ επιτυχημένες και θα ήθελα να πω ότι βεβαίως η συμβουλή των αρχιμαγείρων, όπως και η δική μας, όπως και των ξενοδόχων, όπως και των παραγωγών, είναι αναγκαία και χωρίς αυτή δεν γίνεται. Περισσότερο από όλους των αρχιμαγείων, γιατί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα τα παρασκευάσουν και θα τα παρουσιάσουν. Χρειαζόμαστε όμως να είμαστε ενωμένοι, όλοι μαζί, όχι χωριστά ο κάθε κλάδος για να έχουμε την επιτυχία. Πρέπει να οργανωθούμε και εμείς εδώ στην ΚΟ έχουμε την τύχη να είμαστε οι απόγονοι του Ιπποκράτη, ο οποίος δίδαξε, ακόμα και την ιατρική που δίδαξε, τη δίδαξε ότι η θεραπεία έρχεται διαμέσου της διατροφής. Κάτι το οποίο είναι διαχρονικό, μετά από τόσα χρόνια που το παραδέχονται όλοι. Πάνω σε αυτό θα πρέπει να στηριχθούμε όλοι μαζί και να αναδείξουμε τα τοπικά προϊόντα, την τοπική μας κουζίνα και την τοπική μας γαστρονομία. Σας ευχαριστούμε και πάλι, ευχόμαστε καλή χρονιά, ευχόμαστε κάθε επιτυχία και στις δραστηριότητες του Συλλόγου και από δικές μας πλευράς τουλάχιστον θεωρείται δεδομένη η συνεργασία του Συλλόγου των Διευθυντών. Ευχαριστώ και πάλι. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Λέσχη δεν έχει κανένα συνδικαλιστικό σκοπό. Δεν είμαστε χρωματισμένοι. Εντάξει, αυτό να το ξέρετε. Δεν είμαστε καν συνδικαλιστές. Είμαστε μια Λέσχη που προσπαθούμε να προωθήσουμε αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, κάποια προϊόντα, έτσι, θέλω να το ξέρετε αυτό το πράγμα, ειδικά το λέω για τους κύριους διευθυντές αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε... Απλά λέμε για το χρόνο. Για το χρόνο. Δεν είμαστε σωματείο. Συγγνώμη, σας ενημερώνω. Παρενωμένο, ναι. Παράδειγμα, ξεκινήσαμε και εμείς τώρα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία και στο τέλος κάποιοι έτσι λίγο παρέκυναν των αρχικών ιδεών μας. Ο κύριος Ζεύσκος... Και εγώ από την πλευρά μου δίνω πραγματικά συγχαρητήρια και σε εσάς και στην περιφέρεια που επιτέλους αυτά τα πολύ απλά και σημαντικά πράγματα άρχισαν να γίνουν και ενώ θα έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι αυτή η απλή προσπάθεια του να μπαίνει η γεύση, η διατροφή στην πρώτη γραμμή είναι κάτι πολύ απλό, κάποιοι μπορεί να γελάνε, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι η ναυαρχίδα της ανάπτυξης, της προοπτικής και του τόπου. Εάν πραγματικά θέλουμε να πάμε στο επόμενο βήμα, θα πρέπει αυτές τις γεύσεις, θα πρέπει αυτές τις γνώσεις, αυτά τα τοπικά προϊόντα, το καλάθι που γίνεται από την περιφέρεια και όλες αυτές οι προσπάθειες να καταστήσουν και να γίνουν κοινά πράγματα και κοινός τόπος για όλη την κοινωνία και την οικονομία του νησιού. Θα πρέπει όλοι να συστρατευτούμε κάτω από αυτή τη διαδικασία. Αυτό που είναι πρόκληση για την περιφέρεια είναι να πάρει όλες αυτές τις αγωνίες και να φτιάξει ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχο την γεύση και με άξονες όλες αυτές τις παραμέτρους προκειμένου όλοι μαζί παραγωγή, εστιατόρες, ξενοδοχεία και όλοι όσοι έχουν συσχέτιση με αυτό το ζητούμενο, με αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, να αγωνιστούμε και να το αναδείξουμε. Πρέπει να αναδείξουμε τα δικά μας προϊόντα, τις δικές μας παραγωγές, με τους δικούς μας ανθρώπους. Εάν πραγματικά θέλουμε να πάμε στο επόμενο βήμα, θα πρέπει όλοι μαζί, σε ένα πνεύμα συνέργειας και συνεργασίας να αγωνιστούμε με κοινό στόχο του να αναδειχθεί η γεύση του Αιγαίου, η γεύση της Ελλάδας ως πραγματική ναυαρχίδα που θα μας πάει στο επόμενο βήμα. Ευχαριστώ πολύ.
ευχαριστήσουμε και τον κύριο πρόεδρο της ΕΣΚΙΣ Αρχιμαγείρων, παρόλο το ότι δεν μπορεί να μιλήσει, έστω και να μας πει δύο λόγια. Εμένα με συγχωρείτε, δεν μπορώ να μιλήσω γιατί έχω πρόβλημα με τον πρόεδρό μου, αλλά νιώθω υποχρέωση να ευχαριστήσω την κυρία Σβήνου για τη φιλοξενία της εδώ απόψε, το σεφ τον κύριο Δημήτρη Κουλιά για την προσπάθεια και τον κύριο Φρατζή και τους συνεργάτες τους για τα ιδέσματα που προσπάθησαν να μας παρουσιάσουν. Θα πει δύο λόγια η κυρία Άντα Καραγιάννη για τη Λέσκη, γιατί εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια θα σας πω από αυτά που ξέρω για τη Λέσκη. Η Λέσκη ιδρύθηκε το 2000 και είναι και ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Από τότε ο ρόλος της είναι αυτός που περιέγραψαν τα μέλη, δηλαδή το έργο καταρχάς στις επιχειρήσεις που απασχολείται ο καθένας, αλλά και σαν σύλλογο, σαν Λέσκη Αρχιμαγείρων, να βρίσκεται μπροστά εθελοντικά σε κάθε δράση που θέλουν να κάνουν οι τοπικοί φορείς ή όργανο οτιδήποτε, για να μπορεί να προάγει τη γεύση και τη γαστρονομία την τοπική σε όλα μας τα νησιά. Έτσι, έχουμε πολλές δράσεις που έχουν γίνει. Η κυρία Σβήνου σας ανέφερε το ελληνικό πρωινό, στο οποίο συμμετείχαμε στη Χορέκα και τα δύο νησιά. Επίσης, τώρα στις αρχές του επόμενου μήνα θα φύγει μια ομάδα να πάει στις Βρυξέλλες να μαγειρέψει για το Ευρωκοινοβούλιο. Και 130 ευρωβουλευτές θα πάρουν γεύσεις από το Νότιο Αιγαίο. Κάτι άλλο στο οποίο εργάζονται τώρα οι ΣΕΦ είναι ένα νέο έργο της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου στο Τμήμα Τουρισμού. Το έχει δώσει η κυρία Αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Φταγκλάκη, και αφορά το κέρασμα. Και είναι το φύλεμα, το κέρασμα, το παραδοσιακό, με όλη του την έννοια και όλες τις φάσεις και όλα τα προϊόντα που μπορούν να ενταχθούν στο κέρασμα. Είναι ένα έργο λοιπόν στο οποίο εργάζονται και ασχολούνται τα μέλη της Λέσκης Αρχιμαγείρων. Και επίσης θέλω να σας πω ότι πάρα πολλές αποστολές φεύγουν για να πάνε σε πολλές δράσεις. Παλιότερα στα πλωτά σεμινάρια που γινόντουσαν στη Γερμανία, σε δράσεις στην Ρωσία, σε διάφορες χώρες στη Γαλλία, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και όπου αλλού τους ζητηθεί. Και γι' αυτό το λόγο έτσι είναι και μια ευκαιρία να πούμε ότι τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι πάντα πρόθυμοι και πάντα έχουν μέλη διαθέσιμα. Επίσης, τα μέλη τους όπου παίρνουν μέρος σε διαγωνισμούς, παίρνουν πολλές διακρίσεις. Έχουν πάρα πολλές διακρίσεις και έχουν μια θέση περίοπτη, θα έλεγα, στο χώρο αυτό της γαστρονομίας και της κουζίνας. Αυτό δεν ξέρω να έχω ξεχάσει κάτι. Σπάσαν την γυναίξη δόνο σου, όταξαν πένει τον λόγο σου. Θεού Θεοπρεπώς εδογμάτισες την θέση των όντων ετρόνωσες. Θα τον ανθρώπον ήθηκα δε κόσμησες. Βασίλειον ιερότευμα, Πάτερ Οσίε, πρέσβε δε Χριστός ο Θεός, σωτήρε τα ψυχά σήμων. Ευλογημένη και χαρούμενη να είναι η καινούργια χρονιά. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας δίνει δύναμη σε όλους, ο καθένας να κάνει σωστά αυτό που κάνει, για να μπορεί να υπάρξει δυνατότητα της παρουσίας του Θεού σε αυτό. Υγεία και χαρά σας εύχομαι.